Ανάσα σε χιλιάδες καρκινοπαθείς και άλλους ασθενείς που πάσχουν από χρόνια νοσήματα, θα δώσει η απόφαση που αναμένεται από το Υπουργείο Υγείας για χορήγηση ογκολογικών και άλλων ακριβών φαρμάκων, όχι μόνο από τα φαρμακεία του ΕΟΠΗ, αλλά και από τα φαρμακεία της γειτονιάς. Πάρα πολύ θετικό μέτρο. Πολύ σωστό. Γλιτώνει ταλαιπωρία ο κόσμος. Με βάση το σχεδιασμό, ο κάθε ασθενής θα δηλώνει στον ΕΟΠΗ τις ανάγκες που έχει για τη θεραπεία του, καθώς και σε ποιο ιδιωτικό φαρμακείο θέλει να αποσταλούν τα φάρμακα. Ο ΕΟΠΗ θα αναλαμβάνει να αγοράζει τα φάρμακα χωρίς εμπλοκή των φαρμακοποιών, ώστε στη συνέχεια να τα διαθέσει για τον ασφαλισμένο του στο ιδιωτικό φαρμακείο με τη σχετική διευκρίνηση πώς απευθύνονται σε συγκεκριμένο πάσχοντα. Να τα πηγαίνουν στα σπίτια των ανήμπορων. Πολύ καλό. Είναι κάτι, θεωρείτε, το οποίο θα έπρεπε ήδη να ισχύει? Χρόνια. Γιατί είμαι διαβητική και παίρνω χρόνια φάρμακα και θα έπρεπε να υπάρχει αυτό. Θεωρώ ότι αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό αν τελικά γίνει. Θα βοηθήσει πάρα πολύ. Γενικά πρέπει να απλοποιήσουμε πράγματα στην Ελλάδα. Μέχρι στιγμής οι κατηγορίες φαρμάκων που θα διακινούνται από τα ιδιωτικά φαρμακεία αφορούν στη σκλήρυνση κατά πλάκας και στον καρκίνο. Είναι άλλωστε οι δύο κατηγορίες θεραπείων που ταλαιπωρούν περισσότερο τους ασφαλισμένους, οι οποίοι αναγκάζονται να περιμένουν με τις ώρες τα φαρμακεία του ΕΟΠΗ για να εξυπηρετηθούν. Το πλείστο ποσοστό αυτών των ανθρώπων έχουν και πρόβλημα μετακίνησης, γιατί αυτά είναι χρόνια νοσήματα τα οποία συνήθως είναι ξαπλωμένοι οι ασθενείς, οπότε θα έχουν προφανώς και πρόβλημα μετακίνησης. Πάρα πολύ καλό και θετικό μέτρο. Νομίζω για τους χρόνιους πάσχοντες θα έπρεπε να είναι πάρα πολύ απλά τα πράγματα, να έχουν δημιουργηθεί διαδικασίες ώστε να μην ταλαιπωρούνται και να κυλάει πολύ πιο εύκολα αυτή η δύσκολη έτσι ζωή που έχουν μπροστά τους. Αυτό είναι φυσικά καλύτερα. Μακάρι να γίνει αυτό. Οι φαρμακοποιοί δεν έχουν διατυπώσει τις διεκδικήσεις τους, καθώς αναμένουν πρώτα την πρόταση του Υπουργού. Αυτό που μελετάται πάντως είναι να λαμβάνουν μια πάγια αποζημίωση ανασκεύασμα που θα διαθέτουν στον κάθε πάσχοντα. Σύμφωνα με τον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο, αυτό που θα διεκδικήσουν είναι να μην καταλήγουν τα φάρμακα απευθείας στα φαρμακεία της γειτονιάς, αλλά πρώτα στις φαρμακαποθήκες.